Ένας 24χρονος χθε το βράδυ δεν σταμάτησε στο σήμα τη αστυνομία, επιχείρησε να αποφύγει τον μπλόκο και έτσι ξεκίνησε η άγρια καταδίωξή του από την πλατεία Γεωργίου τη Πάτρα μέχρι το πετροχώρι Δυτική Αχαΐας όπου και τελικά συνελήφθη. Ο 24χρονο αρνήθηκε να σταματήσει στο σήμα των αστυνομικών στην πλατεία Γεωργίου. Οι αστυνομικοί άρχισαν να τον καταδιώκουν στο κέντρο τη Πάτρα. Τον εγκλώβησαν στην οδό Λασκάρεο. Ο νεαρό εμβόλυσε μοτοσυκλέτα αστυνομικού τη ομάδα Δία και ξέφυγε, κατευθυνόμενο προ τον Άγιο Ιωάννη Πράτσικα. Στη συνέχεια συγκρούστηκε πρώτα με γιοταχή που οδηγούσε γυναίκα και έπειτα με γιοταχή που οδηγούσε άνδρα, εγκαταλείποντας και τα δύο σημεία ούτε αυτές οι συγκρούσεις κατάφεραν να τον σταματήσουν και κινήθηκε προς την Πατρόν Πύργου. Στον κόμβο της Κατοχαΐας είχε στηθεί και άλλο αστυνομικό μπλόκο που επίσης δεν κατάφερε να σταματήσει την τρελή πορεία του 24χρονου ο οποίος κινήθηκε προς το Πετροχώρι. Μετά τις αναζητήσεις της αστυνομίας, το αυτοκίνητο εντοπίστηκε παρατημένο σε ένα χωράφι και ο νερός βρέθηκε στο λογοθέτη της Δυτικής Αχαΐας. Όπως ο ίδιος φέρεται να είπε κατά τη σύλληψή τους στις αστυνομικούς, φοβήθηκε τον έλεγχο και δεν σταμάτησε. Σε βάρο του, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνη σωματική βλάβη, αντίσταση και παραβάση του κώδικα οδική κυκλοφορία, ενώ όπω όλα δείχνουν, φαίνεται να μην διέθετε ούτε άδεια, όπω προβλέπεται, από τι νέε διατάξει για τον περιορισμό τη κυκλοφορία.